Ανεξέλεγκτες διαστάσεις λαμβάνει πλέον το πρόβλημα των οικονομικών μεταναστών που καταφθάνουν κατά δεκάδες στη Μαγνησία τουλάχιστον μια φορά στις 15 ημέρες. Η νέα καραβιά μεταναστών εντοπίστηκε στις 9 σήμερα το πρωί στην παραλία της Σούρπης και αφού οι άνθρωποι αυτοί φορτώθηκαν σε κλειστό φορτηγάκι που είχε προορισμό την Αθήνα. Είχε παρακολουθήσει η τροχέα και η αστυνομία βέβαια της περιοχής ένα βαν το οποίο θεωρήθηκε ύποπτο. Το παρακολουθήσανε περίπου για μία ώρα οδικός και κοντά στη Στυλίδα μπλοκάρανε το όχημα αυτό και δεν συνελήφθη μάλιστα ο οδηγός του βαν. Νωρίς το μεσημέρι, 37 μετανάστες μεταξύ τους και 6 γυναίκες από τη Σομαλία, το Πακιστάν, το Αφγανιστάν και τον Μπαγκλαντές έφτασαν στο κέντρο υποδοχής της Νομαρχίας Μαγνησίας. Εκεί θα παραμείνουν έως ότου κινηθούν οι διαδικασίες για την απέλασή τους. Για λίγες ημέρες τουλάχιστον θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν ανθρώπινα και να τύχουν ιατρικής φροντίδας, δύο εξ αυτών που φαίνεται να αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. Γι' αυτό θα έρθει ο γιατρός εδώ, θα τους εξετάσουμε, θα δούμε τι προβλήματα υπάρχουν και αν χρειαστεί να πάνε στο νοσοκομείο, που πιθανότατα θα χρειαστεί να πάνε στο νοσοκομείο, θα πάνε στο νοσοκομείο όπου εκεί θα τύχουν τις περίθαψεις όπως ακριβώς συμβαίνουν με όλους τους πολίτες. Πρόκειται για το 5ο ανάλογο περιστατικό από τα μέσα Αυγούστου και όλα δείχνουν ότι αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί. Περιμένουμε κι άλλα. Αυτές είναι οι πληροφορίες τις οποίες έχουμε από τα παράλληλα βέβαια της Τουρκίας και από ό,τι τουλάχιστον μας διηγούνται οι ίδιοι οι οποίοι φτάνουν στο κέντρο υποδοχής. Υπάρχουν πάρα πολλά άτομα τα οποία θέλουν να έρθουν εδώ. Να συνδράουμε στην διαμονή τους εδώ στο Βόλο οι άνθρωποι αυτοί, να μπορέσουν να συνεχίσουν το ταξίδι τους, γιατί πρόκειται για ένα ταξίδι μακροχρόνιο για αυτούς τους ανθρώπους. Τουλάχιστον στο ξεκίνημά τους να έχουν αυτό που απαιτείται, ανθρώπινες συνθήκες για 3-4 μέρες, μια κουβέντα, μια επαφή με τους δικούς τους και ακόμα, αν χρειαστεί και κάποια άλλου είδους βοήθεια από συμπολίτες μας ή οργανωμένες ομάδες της περιοχής μας.